αθέμητο ανταγωνισμό στα ξενοδοχεία, με την παραξενοδοχεία, έχει να κάνει πλέον και έχει υπάρξει πλέον κοινωνικό ζήτημα. Το δείξατε πολύ από εσάς. Δεν έχουμε στέγη για τους εργαζόμενους, δεν έχουμε στέγη για τους νοσηλευτές, για τους γιατρούς, για τους δασκάλους. Δεν μιλάω μόνο εδώ. Σχεδόν σε όλη την Ελλάδα έχουμε τα ίδια προβλήματα. Άρα έχουμε ένα κοινωνικό πρόβλημα και βεβαίως και έχουμε ένα πρόβλημα οικονομικό που έχει να κάνει με την αγορά των ακινήτων. Οπότε έρχεται τώρα η κυβέρνηση για πρώτη φορά να νομοθετήσει. Είμαστε ήδη σε μια ομάδα εργασίας με το Υπουργείο Οικονομικών, που σας λέω ότι είναι εκείνο που θέλει νομοθετική πρωτοβουλία. Είμαστε εμείς όμως ως Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο που έχει βάλει τις βασικές θέσεις και κατευθύνσεις στις οποίες πρέπει να κινηθεί η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών. Και βεβαίως έχουμε λάβει υπόψη μας τις παρατηρήσεις και από το ξενοδοχειακό επιμελητήριο αλλά και από τον ΣΕΠ. Νομίζω ότι το ότι υπάρχουν και καλές πρακτικές από το εξωτερικό μας βοηθάει για να πούμε ότι θα έρθουμε να νομοθετήσουμε ουσιαστικά διαθετώντας και κάποιες από αυτές τις καλές πρακτικές. Όμως πρέπει επιτέλους να μπει ένα πλαίσιο, να λειτουργήσουν σωστά και να καταφέρουμε ουσιαστικά να περιορίσουμε τα προβλήματα αυτά που έχουν χειροδοτήσει αυτή η άνευ όλα αυτά τα χρόνια αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Μιλάμε για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και χαίρομαι πάρα πολύ που η Περιφερειάρχης, η κυρία Κράτσα, είναι ίσως η πρώτη Περιφερειάρχης η οποία έχει βάλει προς όντως στρατηγική για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, που θα έρθει προφανώς και θα κουμπώσει και με όλες τις ενέργειες και τη στρατηγική και του Υπουργείου Τουρισμού αλλά και του ΕΟΤ. Για τους DMMOs, σας είπα και πριν ότι θέλουμε και την δική σας, τις απόψεις σας, κυρία Κράτσα, ως Περιφερειάρχη και ως Περιφέρεια, αλλά χρειαζόμαστε και τις απόψεις και των φορέων. Το θέσατε και εσείς, κύριε Βουλγαρή, το είδαμε και εμείς. Υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο, αλλά χρειαζόμαστε κάτι που να μπορέσει πραγματικά να λειτουργήσει στην πράξη. Οπότε σίγουρα θα χρειαστεί να έρθουμε και να ενισχύσουμε και να εμπλουτίσουμε την νομοθετική αυτή πρωτοβουλία. Άρα να ξέρετε ότι επειδή είναι πρόθεσή μας να νομοθετήσουμε σε αυτό με αυτό, θέλουμε και τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας και τις προτάσεις σας. Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, βέβαια, πρέπει να πω ότι σημαίνει επενδύσεις